Εν τω μεταξύ, στο νέο πρόμο, το πρόμο των Dynasties, υπάρχει μια κάρτα που υπάρχει εδώ, σε αυτήν εδώ τη σειρά. Που πιστεύω θα παίξει για πολύ καιρό. Πιστεύω είναι ο επόμενος, να το πω, ο επόμενος Walker. Νομίζω καταλαβαίνετε για ποιο μιλάω. Αυτός εδώ. Δηλαδή θα γίνει το right back των Premier League ομάδων. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο James. Πολύ ωραίο dribbling, πολύ ωραίο passing, έχει ωραίο defending, έχει ωραίο physical, έχει jockey plus. Έχει bruiser, έχει whip pass, έχει και first touch. Είναι πάρα πολύ καλός. Από εκεί και ύστερα, Dynasties, πρόμο ξεκινάμε με το Haaland, κοιτάμε τους κανονικούς παίκτες και μετά θα πάμε στους Icon. Haaland 94 rating, Haaland σχεδόν team of the year, 4-3 high medium, είναι mostly lengthy, Haaland πάρα πολύ ακρίες με το τρομερό attacking position και finishing. Play styles, έχει quick step, acrobatic, aerial plus και power header. Συνεχίζοντας, έχουμε την Oberdorf, έχει ίσως το χειρότερο split που έχω δει ποτέ σε κάρτα, στο pace. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί, νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. 92 acceleration, 63 sprint speed. Δηλαδή η Oberdorf μπορεί να κάνει δύο βήματα γρήγορα και μετά λέει όπα εντάξει μέχρι εδώ είμαι, δεν μπορώ να τρέξω άλλο. Είναι αυτό το... Τσικνάω, σταματάω, δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ είναι 90 rating και δεν έχει κανένα στατιστικό πάνω από 90. Μόνο το physical που είναι 90, μετά έχει 88 defending, 77 dribbling, 78 passing, 64 shooting. Okay. Έχουμε Verge, 89 rating από θέση CAM 4-4. Έχουμε Τεό Ερνάντες, βασικά όχι Τεό, είναι ο Λούκας Ερνάντες. Αυτός είναι SBC, θα το δούμε σε λίγο. Έχουμε την James, την αδελφή του James, με 5-4. Αλντάμπλιο 88 rating. Εδώ είναι Τεό Ερνάντες, με 4-3 high medium, 88 rating. Έχουμε τον James που τον είδαμε προηγουμένως. Τσλόντεμπεργκ, με 81 pace, 82-80 το split του. Με 86 defensive awareness. Δεν κακός και έχει αρκετά playstyles, έχει jockey. Έχει block, έχει intercept plus και slide tackle από τα αμυντικά. Έχουμε του RAM striker high low 4-4 Sané RM 87-4-3. Έχουμε Mendy τον goalkeeper 87 με τον ξάδελφό του το Mendy το left back της Real Madrid. Είναι ξαδέρφια αυτοί οι δύο. 4-5 high high. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πρόμο και ποια είναι η θεματολογία του, το Dynasty πρόμο αφορά συγγένεις στο ποδόσφαιρο. Πατέρας με γιο, αδελφός με αδελφό, αδελφός με αδελφή, πατέρας με κόρη, οποιαδήποτε συγγένεια, ξαδέρφια για παράδειγμα εδώ με τους Μεντίδες, έχουν στο ποδόσφαιρο. Έχουμε Χόιλουντ από την Manchester, 87 rating, 4-4. Τίμπερ της Arsenal, CB 86 με 84 pace, είναι και right back, με 88 defensive awareness, είναι 5-10. Από playstyle σε αμυντικά έχει jockey, intercept και slide tackle plus. Βίρτς, η αδελφή του Βίρτς, με 3-4 CM 86. Η Νάκη Williams RM 86. Χάτζι, ο γιος του Χάτζι, 85. Και εδώ σιγά σιγά αρχίσουμε και μπαίνουμε στο πρόμο που δεν είναι καλό. Θεωρώ πως το συγκεκριμένο πρόμο έχει πάρα πολλές κάρτες, αλλά είναι λίγες οι καλές κάρτες. Έχει πολύ φόντερ και πολλές κάρτες κάτω από το τωρινό κέρβ. Χάτζι, 4-5. Ωραία αστέρια, αλλά είναι mid γενικά. Μαλντίνι, ο γιος του Μαλντίνι, LW, είναι objective κιόλας αυτή η κάρτα. Ο Έλλιγκ, ο αδελφός του, CDM, 85. Έχουμε Βερόν, ο γιος του Βερόν, 85 CM. Μπράουντ Μπρούνς, αυτός είναι ο ξάδελφος του Χάλαντ. Δεν το ήξερα, το μάθα γι' αυτό. Όμπερντοφ, ο αδελφός της Όμπερντοφ, 85 CB, με 85 pace, 83 defensive awareness. Mid κάρτα προφανώς. Λάρσον, ο γιος του Λάρσον, 85 rating, RW. Τίμπερ, ο αδελφός του Τίμπερ, 85 rating, CM 3-4. Τελευταία κάρτα από τις κανονικές κάρτες έχουμε τον Σανέ, που είναι ο αδελφός του Σανέ, 85 RW, ο οποίος είναι bronze κάρτα. Υπόψη, να ξέρετε, σε αυτό το πρόμο έχουμε 4 bronze κάρτες που έχουν πάρει πρόμο, που σημαίνει ότι αυτές οι κάρτες μπορούν να βγουν και από bronze πακέτα. Οπότε, όποιος από εσάς κάνει BPM και κάνει bronze pack method, υπάρχει η περίπτωση να τους πακάρει και να βγάλει και coins. Πάμε στους Icon και ξεκινάμε με τον Zinedine Zidane, 95 rating, θέση CAM 5-5, καλά εντάξει να λέμε τώρα, medium-medium, control lengthy, Zinedine Zidane, incisive pass to plus to playstyle, έχει φινές, long ball, flare, first touch, technical και τριβέλα. Έχουμε Maldini, medium-high με 87 pace, 95 defensive awareness, το 96 defending, τρομερότατος, intercept, plus το playstyle του, το plus light tackle και aerial. Έχουμε Rivaldo 4-4.
Rivaldo 4-4 εντωμεταξύ για Icon. Κάποιοι Icon από αυτούς έχουν διπλές κάρτες, με κάποια κάρτα να είναι λίγο πιο χαμηλά από την πρώτη που βλέπουμε τώρα για παράδειγμα. Ο Rivaldo έχει και δεύτερη. 4-4. Τρομερό upgrade, τρομερή κάρτα. Με Playstyle Plus έχει το Technical, πολύ σημαντικό. Έχει Flare, έχει First Touch, έχει Acrobatic, έχει Deadball, έχει Finesse Shot. Khadji 4-4 Medium Low, Explosive, 90 rating. Έχουμε Clifford High Low 4-4-6-2. Khadji δεύτερη κάρτα, 89 rating, 4-4 Medium Low. Ο Veron 3-4 Medium, Medium Controlled Length. Ο Rivaldo η δεύτερη κάρτα που είναι 4-2. Πήγαμε στα normal, πιο πολύ μ' αρέσει η προηγούμενη, προφανώς εννοείται. Larson 3-4 High High Most Explosive. Clivert η δεύτερη κάρτα του 4-4 High Low. Veron δεύτερη κάρτα 3-4 Medium Medium, αλλάζουν και τα playstyles. Και Larson η δεύτερη του κάρτα με το μαλλί το πιο μακρύ που είχε High High 3-4 Mostly Explosive. Βασικά υπάρχει objective που μας δίνει τον Paolo Maldini δανεικό για δύο παιχνίδια. Ο Maldini για να γίνει χρειάζεται τον δανεικό Paolo Maldini για να βγει σε διαφορετικά παιχνίδια. Οπότε πρέπει να παίξεις Squad Battles, Rivals ή Foot Champions για να ξεκλειδωθεί αυτή η κάρτα. Στα SBCs έχουμε τον Lucas Hernandez, τον αδελφό του Teo Hernandez. Είναι CB από την Παρή. Πολλά SBC Παρή τελευταία, όπως και ο Screener. Λίγο καιρό ραδιενεργός. Medium High είναι 6 με 2-3 control. Lengthy, CB και Left Back. Με 89 defensive awareness, 74 stamina, 82 acceleration, 86 sprint speed. Και από playstyles έχει λίγα. Slide tackle plus το ένα playstyle του, bruiser το δεύτερο, με long ball pass. Τον θεωρώ μεχ, τον Lucas Hernandez. Ανύπαρκτα playstyles. Τα playstyles είναι πολύ σημαντικά φέτος στο παιχνίδι. Μας ζητάει τρεις ομάδες, 84 με team of the week, 86 και 87 με team of the week. Δεν είναι και φθηνό SBC. Δεν το λέω για το κόστος, παρόλα αυτά δεν είναι κάρτα που θα έκανα εγώ craft. Ο Hernandez. Έχουμε πολύ καλύτερα CB και φθηνότερα αν χρειαστεί να συγκρίνουμε ακόμα και την τιμή. Στη συνέχεια έχουμε δύο νέους POTM. Ο ένας είναι ο Dybala, POTM από τη Serie A, με 4-3 high-low, mostly explosive. Είναι striker cam και CF με τρομερό dribbling. Έχει 3 weak foot, είναι το αρνητικό του, αλλά ο Dybala πάντα είναι καλός in-game. Με ωραίο pace, ωραίο shooting, ωραίες τοποθετήσεις, πολύ ακραίο dribbling. Και από playstyles έχει το finesse shot. Έχει chip shot, έχει dead ball. First touch, το flare είναι το plus του. Με technical, trivella και acrobatic. Δεν είναι καθόλου κακός, θα πω εγώ. Αν δεν ενοχλεί το 3 weak foot, σαν κάρτα είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο οποίος μας ζητάει μόλις δύο ομάδες, 84 και 85. Απίστευτο κι όμως συνέβη, Harry Maguire. 86 rating, του δώσαν πολύ καλό upgrade στο pace. 82 πήγε. Με 86 defending και 88 physical. Παρ' όλα αυτά, είναι high high lengthy, 6-4, CB μόνο προφανώς. Έχει όμως ο Maguire το εξής κακό. Είναι πολύ μέτρια κάρτα. Το 84 τη φύση αφαγόνιση είναι πάρα πολύ κακό. Παρ' όλα αυτά έχει κάποια playstyles που μπορεί να το σώζουν. Jockey, block, slide tackle plus. Έχει long ball, έχει power hitter και έχει και aerial. Πολύ μέτρια κάρτα. Δεν είναι κάρτα που θα κράφταρα, αλλά ξέρω ότι έχει πάρα πολύ hype. Και λογικά θα το δούμε ίσως σε κάποιες ομάδες. Πολύ πιθανόν. Maguire ζητάει δύο ομάδες, 84 και 85. Μέσα σε όλο αυτό το χάος των νέων καρτών έχουμε και νέο Evolution, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το Midfield Dynasty, το οποίο προφανώς δίνει upgrade σε στατιστικά και extra playstyles. Το level 1 δίνει press proven με stats και στο level 2 δίνει whip pass με stats. Μας έχει το παράδειγμα τον Grimaldo που από 84 πηγαίνει 87 rating. Το Evolution μας ζητάει overall max 85, pace max 89, dribbling 86, physical 85, LM position δεν πρέπει να είναι CM και playstyles πρέπει να έχει το περισσότερο 8. Κάποιοι παίκτες που έχουν meta Evolution στο new Evolution είναι για παράδειγμα ο Gabriel Martinelli, βλέπουμε και το τελικό του upgrade. Είναι ο Zobol Sai, ο Inform, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι πως τον βλέπω. Είναι η Harting από την γενική ομάδα της Arsenal. Είναι η ανώνυμη, όχι, ανιόμη, Inform, Morales από Villarreal, κάποια από τους μέτα παίκτες που γίνονται Evolution με το καινούριο Evo. Χρυσό, Άννα. Πορτογαλία, striker, δώσ' τον GOAT. Ναι, πάμε όλοι μαζί. Εντάξει, έβγαλα GOAT, μια χαρά.
83 πλάσιο επί 5. Χρυσόφλεαρ. Γερμανία. Striker. Δεν είναι καλό. Είναι όμως η pop τουλάχιστον. Είναι καλό rating. Και inform κάρτα. Ωραία. 83 πλάσιο επί 10. Πάμε για πρόμο. Δώσε το καινέο φλεαρ. Όχι, είναι χρυσό. Πολωνία. Συμπή. Είναι η Dudek. Είναι η κόρη του Dudek. Κολλάει στο πρόμο, αλλά είναι 84. Πολύ κακό. Αυτό εκεί είναι ένα base icon. Πακέτο. Ένα. Δυστυχώς το pack opening για το νέο πρόμο δεν έδωσε πολύ folder. Ένα, και αυτό με το ζόρι βγήκε. Θα το ανοίξω με ρουλέτα top 9, ίσα ίσα. Με τον μαγικό El Abedawi. Top 9 λοιπόν, θα ξεκινήσω με Ισπανία. Πάμε. Δεν είναι. Θα συνεχίσω με Αργεντινή. Δεν είναι. Θα συνεχίσω με Πορτογαλία, με Ιταλία. Μαλτίνι ιδανικός. Όχι, δεν είναι. Με Πορτογαλία. Δεν είναι. Πάμε Αγγλία. Οπα, όχι, όλοι ιδανικοί είναι, δεν είναι Αγγλία. Πάμε Γερμανία. Όχι, είναι ο Ματέους, δικός μου κι αυτός. Τι φάση. Ολλανδία. Για τον Κρόιφ, μήπως. Είναι ο Κρόιφ αλλά δανεικός. Όχι, δεν είναι ο Κρόιφ. Πάμε Γαλλία. Γαλλία. Όχι, δεν είναι. What? Βραζιλία έμεινε. Ω, δεν είναι το 5. Οχ. Τι είναι τελικά. Όχ, δεν είναι ούτε στην πρώτη σελίδα της ομάδας. Έβγαλα icon ή έδωσε κάτι άλλο τελικά από το πακέτο μέσα. Πω! Συγκλονιστικό.